Πριν από τη διάλυση της παρούσας Βουλής, με την σύνθεσή της, οδηγούμαστε σε εκλογές βεβαίως βουλευτικές. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Φακοντή. Είναι βουλευτής του ΑΚΕΛ, δεν επαναδιεκδικεί. Είναι όμως πρόεδρος ακόμη της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, που έχει κάποια σημαντικά ζητήματα ακόμη ανοιχτά. Κύριε Φακοντή, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σαββά. Λοιπόν, να δούμε εκείνη την προσπάθεια, νομίζω ήταν του ΑΚΕΛ, δεν ξέρω αν ήταν και με άλλα κόμματα, για την κατάργηση του πέναλτι του 12% σε όσους επιλέγουν το 63ο από το 65ο ως ηλικία συνταξιοδότησης. Είναι μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε, κυρία Σάβα, από το 2017. Βρισκόμαστε στο 2021 και δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε αποτέλεσμα στο αίτημα για κατάργηση του πέναλτι του 12%. Είναι πλέον απέτηση της ίδιας της κοινωνίας η κατάργηση του πέναλτι του 12%, διότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα όσον αφορά όσους επιλέξουν οι περισσότεροι εξ αυτών αναγκαστικά, και αναφέρομαι αναγκαστικά στην επιλογή της συνταξιώδης του 63ου, γιατί βρίσκονται πολλοί εξ αυτών στην ανεργία, είναι χωρίς εισοδήματα, με αποτέλεσμα να επιλέξουν να αφιτηρητήσουν στο 63ο και τους επιβάλλεται και τιμωρία επιπλέον 12%, μείωση δηλαδή στη σύνταξή τους. Γι' αυτό και διεκδικούμε την κατάργηση αυτή, ώστε να μπορούν όσοι θα φτάσουν σε αυτό το έτος της ηλικίας τους και νεωμένοι ότι τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, που η βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συν 33,5 χρόνια εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να διεκδικήσουν να πάρουν τη σύνταξή τους στο 63ο χωρίς καμιά επιβάρηση. Ναι, κύριε Φακοντή, αυτό όμως σημαίνει, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο της κατάργησης, 100 εκατομμύρια. Γιατί Ωραία. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα 33,5 χρόνια που λέτε. Είναι γεγονός όντως ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο κόστος, το οποίο είναι στα 100 εκατομμύρια περίπου. Εξού και δεν μπορεί να περάσει πρόταση νόμου, είναι αντισυνταγματική, διότι αυξάνονται οι δαπάνες. Ναι. Πολύ σωστά. Δεν μπορεί η Βουλή, παρά την θέλησή μας, παρά τις προτάσεις νόμου που έχουν κατατεθεί από διάφορα κόμματα και βρίσκονται ενώπιον μας, δεν μπορούν να προχωρήσουν να ψηφιστούν, διότι είναι ξεκάθαρο ότι επιβάλλει κόστος στον προϋπολογισμό του κράτους. Με βάση το Σύνταγμα μας είναι αντισυνταγματικό. Και ο πρόεδρος είτε θα κάνει αναπομπή τον νόμο πίσω στη Βουλή, είτε θα τον κάνει απευθείας αναφορά στο ανώτατο δικαστήριο. Γι' αυτό και στην χθεσινή συνεδρία τονίσαμε ότι πρέπει και καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα σε εντατικό διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να μπορέσει να φτάσει εκείνη η ώρα, που ελπίζουμε αυτή να είναι πολύ σύντομα, στο να καταργηθεί το πέναλτι του 12%. Τα 100 εκατομμύρια δεν είναι, μπορεί να ακούνται τεράστιο ποσό, δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς, ότι τα έσοδα του Ταμείου κάθε χρόνο ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και ναι, τελευταία έχει γίνει μια νέα αναλογιστική μελέτη, η οποία έχει καταδείξει ότι το Ταμείο είναι βιώσιμο μέχρι και το 2080. Άρα μπορούν να γίνουν κινήσεις από πλευράς της κυβέρνησης, μπορούμε να προχωρήσουμε και θέλω να ελπίζω ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε, όπως είπα, από το 2017 και συνεχίζεται, πολύ σύντομα να πάρει σάρκα κλειστά και να μπορέσει να δικαιωθεί αυτός ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται και λαμβάνει χαμηλές συντάξεις λόγω της επιβολής του 12%. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Φακοντή, στο σημείο αυτό να βάλουμε στη συζήτηση και τον κύριο Παύλο Μιλωνά, εκπρόσωπο τύπου του ΔΥΚΟ, για να δούμε μια άλλη πρόταση νόμου που πάει αύριο στην Ολομέλεια και την έχετε από κοινού με εισήγηση του κύριου Μιλωνά καταθέσει συζητήσεις στην Επιτροπή Εργασίας. Έχει να κάνει με τις αξιολογήσεις και επαναξιολογήσεις των ατόμων με αναπηρίες και την ανωνυμία των γιατροσυμβουλίων. Κύριε Μιλωνά, σας ακούμε. Τι είναι ακριβώς αυτό που αλλάζει και αν έχετε την πλειοψηφία αύριο να περάσει αυτή η πρόταση νόμου. Ναι, και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας, τον κύριο Φαγοντή δηλαδή, που το πήρε ζεστά από την πρώτη στιγμή, το περάσαμε από την Επιτροπή και βεβαίως τερματίζεται η ταλαιπωρία εκατοντάδων, αν μην είναι χιλιάδων υποψήφιων ανθρώπων, οι οποίοι θα περάσουν από την αναπηρία, όλων μας δηλαδή, και με μία ανεστρέψιμη μάλιστα συνθήκες, ιατρικές εννοώ, και δεν θα χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να βγαίνουν από τα ιατροσυμβούλια ή οποιοδήποτε θέμα τους αφορά σε σχέση με το ΕΕ ή άλλα επιδόματα τα οποία αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα των αναπήρων, είτε κινητής είτε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, αν συμβεί στον οποιοδήποτε από εμάς. Ήταν μια, νομίζω, πολύ
καλή εξέλιξη και απέδειξε ότι η συλλογικότητα εντός των επιτροπών, όπου γίνεται μεγάλη δουλειά των βουλευτών, με την καθοδήγηση του Προέδρου και την πολιτική βούληση των περισσότερων συναδέλφων, συνυπογράφουν ο Γιώργος Οπερδίκης, Ευλόγη Οριάδου, ο κ. Φαγωτής εννοείται, αν μπορεί να μου διαφύγει κανένα, τα ξέχασα, είναι σχεδόν όλη η επιτροπή. Ναι. Και η ουσία είναι να δούμε ότι από αύριο με την ψήφιση αυτής της πρότασης νόμου, κύριε Φακοντή, τι αλλάζει. Αντιλαμβάνομαι ότι κατά τη συζήτηση υπήρχαν κάποιες ενστάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Όντως υπήρχαν κάποιες ενστάσεις. Πρέπει να πούμε ότι κάποια από τις προτάσεις του Υπουργείου τις έχουμε υιοθετήσει ως Επιτροπή σε μια προσπάθεια να μην υπάρξει περίπτωση αναπομπής της συγκεκριμένης πρότασης νόμου. Πρέπει να πω ότι αλλάζουν δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι πλέον θα πάψει να είναι ανώνυμο η ανωνυμία στην διαδικασία εξέτασης των ατόμων τα οποία είναι ενώπιον του Ιατροσυμβουλίου. Δηλαδή οι γιατροί θα υποχρεώνται να αναφέρουν το όνομα και το επίθετο τους και την ειδικότητα τους προτού ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του εξεταζόμενου. Το δεύτερο σημαντικό που και επίσης υποχρέωση θα είναι να κοινοποιείται σε εύλογο χρόνο η απόφαση της αξιολόγησης στον αξιολογούμενο. Το δεύτερο πολύ σημαντικό που τροποποιείται με την πρόταση νόμου είναι ότι οι άτομα τα οποία αξιολογούνται για πρώτη φορά από την Ειδική Επιτροπή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία και κρίνονται ως ανάπηρα άτομα όπου η κατάσταση της υγείας τους είναι μία αναστρέψιμη, δηλαδή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να βελτιωθεί η υγεία τους στην πάροδο του χρόνου, να μην μπαίνουν ξανά κάτω από την βάσανο της επαναξιολόγησης, της επανεξέτασης. Άρα θα αξιολογούνται για μια φορά και αν κριθούν ότι είναι ανάπηρα άτομα με μία αναστρέψιμη την υγεία τους, δεν θα καλούνται να αξιολογούνται εκ νέου, απλώς θα στέλνονται μόνο τα πιστοποιητικά, ανάλογα πιστοποιητικά που θα επιβεβαιώνουν το πρόβλημα της υγείας τους. Επίσης, έχουμε εισηγήσει ακόμα μια εισήγηση επίσης από το Αμερικανικό Κίνημα, ότι άτομα τα οποία εκ γενετής είναι ανάπηρα άτομα και έχουν πιστοποιηθεί από ειδικό εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο ότι η αναπηρία τους είναι μη αναστρέψιμη, να μην χρειάζεται να έχουν φυσική παρουσία στο ιατροσυμβούλιο όταν θα εξεταστούν, απλώς με την βεβαίωση, την πιστοποίηση από τους συγκεκριμένους γιατρούς, από τα συγκεκριμένα κέντρα, να πιστοποιούνται ως ανάπηρα άτομα και γίνεται μια δυνατότητα στο ιατροσυμβούλιο, κάτω από συγκεκριμένες τεκμηριωμένες περιπτώσεις, να έχουν την δυνατότητα να τους καλούν με τη φυσική τους παρουσία για να τους αξιολογήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο θα αποδεχτεί αυτή την πρόταση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα την υπογράψει. Είμαι βέβαιος ότι η Ολομέλεια της Βουλής θα την υπερψηφίσει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, ενδιασμούς. Η διαφωνία είχε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα, η Ολομέλεια της Βουλής θα ψηφίσει αυτή την νομοθεσία. Ελπίζω ότι ο Πρόεδρος θα την υπογράψει και θα τεθεί σε εφαρμογή, ώστε αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία των ατόμων που αξιολογούνταν από την Επιτροπή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης με Αναπηρία θα πάψει να υφίσταται. Φυσικά παραμένουν ατόμα και άλλα να γίνουν. Διότι οι ιατροσυμβούλια λειτουργούν και κάτω από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα χρειαστεί να γίνει και σε αυτές τις νομοθεσίες ανάλογες ρυθμίσεις ώστε να αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κύριε Φακοντή, θα σας αποδεσμεύσω και να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Δεν ξέρω, έχετε σκεφτεί που θα σας βρει η επόμενη μέρα μετά την διάλυση της Βουλής, μετά από 15 χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Ένα κύκλο 15 χρόνια φτάνει στο τέλο του. Μια νέα αρχή ξεκινά. Θα συνεχίσω του αγώνε μου από το μετερίζει του Επαρχιακού Γραμματέα του Αγγέλ Πάφου. Και έτσι θα συνεχίσω να είμαι μάχημο κοντά στον απλό άνθρωπο, στον μη προνομιούχο πολίτη, για να συνεχίσουμε να του στηρίζουμε, να του βοηθούμε για ένα καλύτερο αύριο. Μάλιστα. Κύριε Φακοντή, καλή συνέχεια να έχετε.